Και θα πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, για τον χρυσό, για τον χρυσό και τον άργυρο που λέγαμε. Στην αρχαιότητα ο χρυσός δεν ήταν τόσο χαρακτηρισμένος ως χρήματα. Ήταν ο άργυρος, θυμάστε, το είπαμε χθες διαβάζοντας κιόλας από την Σοφοκλέους Αντιγόνη. Ουδέν γάρ ανθρώπης ίον άργυρος, κακό νόμις μαύλαστε. Το λέει ο Κρέοντας στην τραγωδία Αντιγόνη. Αργότερα έγινε ο χρυσός το σπουδαιότερο νόμισμα και γι' αυτό κιόλας η Εκκλησία μας θυμάται στην νεκρόσιμη ακολουθία που έστειν ο χρυσός και ο άργυρος, που έστειν των οικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος. Το θυμάστε και αυτό όσοι αποχαιρετάτε τους αγαπημένους στην Εκκλησία. Ο χρυσός λοιπόν, και αναφερόμαστε στον χρυσό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπενθυμίσαμε όταν ξαναμιλούσαμε για τον χρυσό, εκείνη την εικόνα που διαβάσαμε και εμείς, αργότερα την διαβάσαμε, δεν είμαστε στη Λευκωσία, το 14, 15, 16 Αυγούστου του 1974, κάπου δυτικότερα βρισκόμαστε. Λοιπόν, είχαμε πληροφορηθεί λοιπόν ότι τότε με την επίθεση του Ατίλα, όταν άδειασε η Λευκωσία και έμειναν μόνο οι υπερασπιστές της στην Ελδίκ αριστερά, στο 336, στον Άγιο Παύλο, Άγιο Δομέτιο, φυλακισμένα μνήματα, Λευκωσία, 2-11 τάγμα πεζικού κλπ. Όταν άδειασε λοιπόν η Λευκωσία, έφυγε και η τότε κυβέρνηση όσοι υπήρχε και όπως υπήρχε, με προεδρεύοντα τον κύριο Κλειρίδη, και μεταφέρθηκε, μάθαμε, και ο χρυσός από την Λευκωσία σε ασφαλέστερες περιοχές στην Λεμεσό. Αυτό τον χρυσό τώρα θα τον εκποιήσουν, και μάθαμε από τον νέο Υπουργό Οικονομικών της υποτελούς στην Τρόικα κυβέρνησης, ονόματι Χάρης Γεωργιάδης, και το είπε μάλιστα με χαρές και χαμόγελα, μέχρι τα αυτιά του πήγαιναν τα χαμόγελα προχτές το βράδυ στην τηλεόραση και στον κύριο Χρύσανθο Τσουρούλη, ότι τώρα βρισκόμαστε στην πιο έκτακτη ανάγκη που είναι η καταλληλότερη κατά τα δικά του λεγόμενα να εκποιηθεί ο χρυσός. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Κώστας ο Μαυρίδης από το Σκλαβωμένο Δίκομο, ο οποίος, Κώστας Μαυρίδης, μαζί με τον Ερνέστο τον Αρχιμανδρίτη, ο Ερνέστος Αρχιμανδρίτης είναι επιστήμον, βρίσκεται στην Αυστραλία, υπηρέτησε στην 23 επιλαρχία αρμάτων όταν ήταν εδώ στην Κύπρο Μαυροσκούφης, ασχολήθηκαν με το θέμα και επιστημονικά βεβαίως. Καλή σας μέρα, κύριε Μαυρίδη. Καλή σας μέρα, αγαπητέ Λαζαρέ. Δεν ξέρουμε αν σωστά κάναμε την εισαγωγή αυτή περί της εκποιήσεως του χρυσού και περί των όσων θυμηθήκαμε από το παρελθόν. Ναι, νομίζω σε γενικές γραμμές είστε σωστός. Τώρα σε σχέση με τις δηλώσεις πολιτικών, αυτές οφείλω να δηλώσω ότι δεν είχα την ευκαιρία χθες να τις παρακολουθήσω με πάσα λεπτομέρεια λόγω σοβαρών άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Γι' αυτό, αγαπητέ μου Λάζαρε, θα επικεντρωθώ στην παράθεση τουλάχιστον δύο πολύ σοβαρών επιστημονικών και παραδεκτών διαχρονικά επιχειρημάτων για το πώς πρέπει κάποιος να χειρίζεται τον χρυσό. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να υπενθυμίσουμε ότι ξανακούσαμε για τον χρυσό. Άμα που έκανε το μεγάλο λάθος ο κυπριακός λαός και εξέλεξε το 2008 πρόεδρο των Χριστόφια και κυβέρνηση Χριστόφια, και τότε είχαμε ξανακούσει για τον χρυσό, υπήρξαν κάποιες αντιπαραθέσεις αν θα έπρεπε να πουληθεί ή όχι, τότε δεν πουλήθηκε. Τώρα είχε την δυστυχία ο κυπριακός λαός πάλι να εκλέξει κυβέρνηση Αναστασιάδη, Δύση, Δίκο, Ευρωκό κλπ. Και ξαναήρθε το θέμα του χρυσού. Ναι, έχετε δίκιο. Ήταν, νομίζω, την πρώτη χρονιά ανάληψης της εξουσίας από την διακυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια που τέθηκε θέμα. Τελικά ο χρυσός διασώθηκε και φτάσαμε στο σήμερα, όπου προφανώς υπάρχουν σοβαρές σκέψεις για εκποίηση του μεγαλύτερου μέρους του χρυσού. Άλλωστε, όταν ρωτάτε κάποιος ο οποίος είναι ο αρμόδιος για να αποφασίσει ή να συναποφασίσει για το αν θα εκποιηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο, και επιλέγει, και ενώ η κοινωνία όλη αναμένει να ακούσει κατά πόσον θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση ή όχι, αλλά η απάντηση είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από το ξεκάθαρο όχι δεν θα εκποιηθεί, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει πάρα πολλά, γιατί στην πολιτική
πολλές φορές είναι τα σοβαρώς εννοούμενα που αποκαλύπτουν την πραγματικότητα. Άρα είναι πλέον. Σας διαβεβαιούμε ότι με το μυαλό μας μπορεί βεβαίως να κάνει και λάθος το μυαλό μας. Το ακούσαμε ήδη, παρακολουθούσαμε την τηλεόραση όταν έκανε δηλώσεις προχθές το βράδυ. Ο Υπουργός Οικονομικών της υποτελού στην Τρόικα κυβέρνησης, ο κύριος Γεωργιάδης, στον συνάδελφο Χρήσανθο Τσουρούλη στο ΣΥΓΜΑ, το βράδυ στις τομές τα γεγονότα, και υποδείκνυε στην ερώτηση για τον χρυσό ότι τον έχει το κάθε κράτος τον χρυσό για την έκτακτη ανάγκη, και στην Κύπρο συμβαίνει τώρα να είναι η πιο έκτακτη από τις έκτακτες καταστάσεις. Ταυτοχρόνως είδα πριν τις προάλλες και μερικές δηλώσεις του αναπληρωτή Προέδρου, αν σωστά το λέω, του Δημοκρατικού Συναγερμού, του κυρίου Αβέρο Φινοφίτου, ο οποίος περιέγραφε το ποσοστό το οποίο ανήκει στην κυβέρνηση και το ποσοστό εκείνο του χρυσού το οποίο ανήκει στην Κεντρική Τράπεζα, χωρίς επί της ουσίας να απαντά στο ερώτημα με συγκεκριμένο ξεκάθαρο τρόπο το κατά πόσον δεν θα εκποιηθεί ο χρυσός. Άρα θέλουν και οι Τουρκοκύπριοι μερίδιο από το χρυσό. Θέλουν το μισό, λένε οι του ψευδοκράτους. Ναι, έχει ναι. Και άρθρο σήμερα ο Άριστος ο Μιχαηλίδης. Θέλουν και τον χρυσό οι ΤΑΦΚΑΠΑ αδελφοί μας. Ναι, όσο για τους Τουρκοκύπριους, εδώ είναι πλέον το. Επανακυκλώνεται το ίδιο επιχείρημα. Θυμούνται οτιδήποτε έχει να κάνει με την Κυπριακή Δημοκρατία και πλούτο. Το ενθυμούνται και θέλουν το μερίδιό τους. Όταν πρόκειται για υποχρεώσεις προς το κοινό κράτος, τότε δεν έχουν καμιά υποχρέωση. Είναι εκείνο το νεμούλ του Τούρκουμ τη Γενέ που γράφουν και βρωμίζουν τον πενταδάκτυλο μας τόσα χρόνια και το μεταφράζει ως έτης, τι ευτυχία να σφεντερίζεσαι ό,τι δεν σου ανήκει. Αλλά αγαπητέ μου Λάζαρε, έρχομαι στο διατάφτα για να προβάλλω τα δύο σοβαρά επιχειρήματα, τα οποία είναι καθαρά επιστημονικά. Και δεν τα συμμερίζομαι μόνο εγώ και ο κύριος Ερνέστο Αρχιμανδρίδης, με τον οποίο υποβάλαμε και την πρότασή μας στο Προεδρικό πριν αρκετούς εβδομάδες σε σχέση με τη διαχείριση της κρίσης στην Κύπρο, αλλά το συμμερίζεται και η επιστημονική κοινότητα γενικότερα. Τα επιχειρήματα λοιπόν σε σχέση με τη διαχείριση του χρυσού ή ευρύτερα των πολύτιμων μετάλλων είναι καταρχήν δύο βασικά. Το ένα, και αυτό αφορά την Κύπρο ιδιαίτερα στη φάση που βρίσκεται σήμερα, είναι ότι εάν δούμε τον χρυσό, να τον αξιολογήσουμε σαν αποθεματικό, ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο ένα κράτος έχει ως αποθεματικό, δηλαδή έχει πλούτο, έχει συσσωρεύσει το κράτος πλούτο σε τέτοιας μορφής σταθερό πολύτιμο αγαθό, πραγματικό μάλλον θα έλεγα περιουσιακό αγαθό όπως είναι ο πλούτος, η απάντηση που δίνει η οικονομία είναι ότι είναι όπως κάποιος έχει μια ασφάλεια, την οποία ασφάλεια ως περιουσιακό στοιχείο την αποφασίζει να την εκποιήσει μόνο στην έσχατη εκείνη περίπτωση που δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει. Και για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, επειδή είμαι βέβαιος ότι κάποιοι και καλόπιστοι πολίτες σκέφτονται ότι μα η τιμή του χρυσού σήμερα βρίσκεται ψηλά, άρα γιατί να μην την εκποιήσουμε σήμερα παρά πριν 4 ή 5 χρόνια που ήταν σε χαμηλότερη τιμή. Εδώ Λάζαρε. Από ό,τι θυμόμαστε, ποτέ δεν χαμήλωσε από εκεί που κάθε φορά ανεβαίνει και πάντα ανεβαίνει. Οδέποτε χαμηλώνει. Να σας πω, πρωτού πούμε στο θέμα της τιμής, η οποία εκάστοτε έχει ο χρυσός διαχρονικά, παρά τις αυξομοιώσεις που τη χάνουν στο μεσοδιάστημα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι εδώ είναι και η όλη ουσία. Δεν πρέπει κάποιος να κάνει συνειρμούς συσχέτισης της τιμής ή αν θέλετε της χρηματιστηριακής αξίας την οποία έχει ο χρυσός με βάση τις αγοραπολισίες που γίνονται στα χρηματιστήρια και της αξίας που θα έχει για ένα κράτος, διότι από εδώ που ξεκινήσαμε μιλήσαμε για ασφάλεια. Να πω το εξής παράδειγμα το οποίο όλοι βιώσαμε στην Κύπρο και όλοι σήμερα καταδικάζουμε, αλλά το καταδικάζουμε εκ των υστέρων. Οι τραπεζίτες της Κύπρου επένδυσαν στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου
και στο τέλος αυτό επισόρευσε σημαντικές ζημιές στο τραπεζικό σύστημα, οι οποίες στη συνέχεια μετακυλίστηκαν και στην κυπριακή κοινωνία. Αν δούμε την κίνηση που έκαναν οι τραπεζίτες με τις επενδύσεις στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, θα δούμε ότι και εκεί υπήρξε παραβίαση μιας βασικής αρχής, την οποία και τώρα κινδυνεύουμε να παραβιάσουμε στην Κύπρο, η οποία είναι η εξής, αγαπητέ Λάζαρε. Ο σκοπός που ένα τραπεζικό σύστημα τοποθετεί ρευστό χρήματα σε ομόλογα ενός κράτους, όπως ήταν της Ελλάδας, ο σκοπός λοιπόν που επενδύει, τοποθετεί εκεί τα χρήματα, είναι για να έχει ασφάλεια σε περίπτωση που απαιτηθεί άμεση ρευστότητα. Δηλαδή, να το βάλω και στους αριθμούς, τα ομόλογα συνήθως ενός κράτους αποδίδουν σχετικά χαμηλό επιτόκιο επειδή θεωρούνται ασφαλή. Άρα μία τράπεζα, όταν το κόστος της που πληρώνει στις καταθέσεις είναι της τάξης του 4 και 5%, δεν κερδίζει με το να δανείζει χρήματα σε ένα κράτος αγοράζοντας τα ομόλογα του και απολαμβάνοντας ένα επιτόκιο της τάξης του 3 ή 3,5%. Άρα πού βρίσκεται η απάντηση για να κάνει τέτοια τοποθέτηση μια τράπεζα? Η απάντηση είναι ότι τα τοποθετεί εκεί για σκοπούς ασφάλειας σε περίπτωση άμεσης ανάγκης ρευστότητας. Έρχομαι τώρα στο στάδιο που βρισκόμαστε εμείς στην Κύπρο σε σχέση με το χρυσό. Μία κίνηση σήμερα, με λογική ότι η τιμή του χρυσού είναι ψηλή, στην ουσία αφαιρεί την όλη φιλοσοφική βάση διαχείρισης του χρυσού ως αποθεματικού ασφάλειας και το μετατρέπει σε κάποιο είδους κερδοσκοπική διαχείριση, όπως αυτή που σας έχω περιγράψει με τις τράπεζες. Δηλαδή, εκείνο που θεωρώ λάθος σήμερα να σκεφτόμαστε είναι να λέμε «Α, η τιμή του χρυσού μάλλον θα κατέβει, άρα σε 6 μήνες από σήμερα η τιμή του θα είναι χαμηλότερη και έπρεπε να το πουλήσουμε σήμερα». Μα είναι τέτοιου είδους αντιλήψεις κερδοσκοπικές που μας έφεραν σε αυτά τα χάλια, μεταξύ άλλων, για να μην παρεξηγούμαστε. Άρα λοιπόν ο χρυσός ήταν, είναι και θα παραμείνει ως βασική αξία ένα αποθεματικό ασφάλειας στην έσχατη εκείνη περίπτωση όπου ένα κράτος δεν έχει άλλη επιλογή. Για παράδειγμα, για να αγοράσουμε φάρμακα στον πόλεμο, για να φέρουμε ενέργεια στην έσχατη περίπτωση που θα πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και πολλά άλλα τα οποία ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί. Είπατε ότι είχατε υποβάλει εσείς και ο κύριος Ερνέστος Αρχιμανδρίτης μία έκθεση στο Προεδρικό Μέγαρο. Εξηγήστε μας περί τίνο σε πρόκειτο. Αναλάβατε εντεταλμένοι είσαστε από το Προεδρικό, σας ζήτησε το Προεδρικό αυτοβούλος και οικειοθελώς το κάνατε, δεν καταλάβαμε τι ακριβώς είναι και βεβαίως ποιας μεταχειρήσεως έτυχε η εισήγησή σας, κύριε Μαυρίδη? Κοιτάξτε, με τον κύριο Ερνέστο Αρχιμανδρίτης, ο οποίος είναι εδώ και πάνω από 10 χρόνια μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας, ήρθαμε σε μια συνεννόηση σε σχέση με τον ρόλο που παίζουν στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα τα λεγόμενα fiat money, τα χρήματα δηλαδή όπως είναι το ευρώ, το δολάριο και τα πλήστα νομίσματα, τα οποία ναι μεν γίνονται αποδεκτά, αλλά δεν έχουν οποιοδήποτε αντίκρισμα σε πραγματικό πλούτο, όπως ήταν για παράδειγμα τα νομίσματα μέχρι το 1972. Αυτό ήταν το έναυσμα του προβληματισμού μας εδώ και αρκετό καιρό. Όταν στη συνέχεια προέκυψε το πρόβλημα με την Τρόικα, το μνημόνιο και όλα αυτά στην Κύπρο, και επίσης υπήρξε μια έκκληση εκ μέρους του Προεδρικού για να υποβληθούν επιστημονικές μελέτες τεχνοοικονομικές με συγκεκριμένες προτάσεις για διαχείριση της κρίσης, εμείς από κοινού ετοιμάσαμε μέσα σε μερικές μέρες μια, θα έλεγα, σύντομη, μερικές σελίδες ήταν, μελέτη, την οποία υποβάλαμε και η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης αυτού του προβλήματος, το οποίο, χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί είναι και τεχνοοικονομικό, βασίζονταν
στην αυτοδιαχείριση του χρέους, ταυτοχρόνως στην αξιοποίηση του πραγματικού περιουσιακού αγαθού, το οποίο λέγεται φυσική ενέργεια, φυσικό αέριο, και ταυτοχρόνως με ευρύτερο επανασχεδιασμό όχι μόνο των καταθέσεων στην Κύπρο, αλλά και του νομισματικού συστήματος. Πολύ απλά να το πω με μια κουβέντα, σκοπός μας ήταν η παραμονή στην Ευρωζώνη, χωρίς όμως την Τρόικα ή το Μνημόνιο να μας δικτατορεύει. Αυτό ήταν η φιλοσοφία. Το υποβάλλετε αυτοβούλως, πρωτοβουλία δικιά σας ήταν, δεν σας το ζήτησαν. Πώς, ποια ανταπόκριση βρήκατε? Ανταπόκριση, πώς να το θέσω τώρα, δεν υπήρξε τίποτα. Ούτε καν ένα ευχαριστήριο γράμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, θα τη μελετήσουμε. Αγαπητέ μου Λάζαρε, δεν νομίζω ότι είναι αναγκαίο να μας ευχαριστήσουν. Θα χαιρόμουν πολύ περισσότερο αν ζητούσαν περαιτέρω διευκρινήσεις ή επεξηγήσεις ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με την ουσία της πρότασης. Εύχομαι όμως... Ναι, φαντάζεστε όμως ότι θα τους επιτρέψει να έχουν... Να κάνουν τέτοιες σκέψεις η Τρόικα, γιατί πρόκειται πλέον περί τροϊκοκρατούμενης Republic στην Κύπρο. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι, παρά τις πολιτικές απόψεις τις οποίες ο καθένας μας μπορεί να έχει, ταυτοχρόνως το θέμα της κρίσης είναι και ευρύτερα τεχνικό, δηλαδή κάποιος πρέπει, εάν υπάρχει πολιτική βούληση, τότε θα πρέπει να αναζητήσει και τους ανάλογους τεχνικούς μηχανισμούς για να το διαχειριστεί. Εμάς η άποψή μας ήταν ότι η πολιτεία αυτή και η κοινωνία μαζί και η κυβέρνηση ήταν άποψή μας ότι θα επιθυμούσε να επιδιώξει αυτό τον εξαιρετικά δύσκολο δρόμο που θα ήταν εντός Ευρωζώνης και, αλλά χωρίς την Τρόικα. Προφανώς φαίνεται ότι μπορεί και να μην υπήρχε αυτή η πολιτική βούληση όπως σας την περιγράφω, κρίνοντας τα πράγματα με όσα έχουν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων. Αλλά αγαπητέ μου Λάζαρε, θα ήθελα να κάνω και ένα άλλο ευρύτερο σχόλιο που θα είμαι πολύ συνοπτικός, που αφορά το νομισματικό σύστημα διεθνώς και είναι η βάση της όλης προσέγγισής μας, και αυτό πρέπει να το έχει κανείς υπόψη του και για τον χρυσό σήμερα στην Κύπρο. Διεθνώς, ξέρετε, το σύστημα που υπάρχει σήμερα, κάποιος το θεωρεί ότι είναι το μοναδικό και λειτουργικό. Επειδή το ζούμε, στην πραγματικότητα όμως, μέχρι το 1972 υπήρχε ένα άλλο σύστημα που, αν μεταφέραμε με τη μηχανή του χρόνου τους εαυτός μας πίσω, τότε, τη δεκαετία του 60 και αρχές του 70, θα θεωρούσαμε ότι εκείνο ήταν το μοναδικό και αυτονόητο λειτουργικό σύστημα. Αυτό είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Άρα λοιπόν, οι διαπιστώσεις που γίνονται σήμερα είναι ότι υπάρχει και ελοχεύει ένας νομισματικός πόλεμος, ο οποίος θα επιφέρει μια σύγκρουση, ανάμεσα, μια κρίση, ανάμεσα προς τα νομίσματα εκείνα, τα οποία δεν έχουν οποιοδήποτε αντίκρισμα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο που οι κεντρικές τράπεζες της Ρωσίας, της Κίνας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Ινδίας, μπορώ να φέρω και άλλες, ακόμα και της Τουρκίας, συσσωρεύουν εδώ και αρκετά χρόνια στα αποθεματικά τους χρυσό ή και ασίμι, τα οποία ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν στην κατάλληλη ώρα όταν προκύψει αυτή η φοβερή κρίση γύρω από το νομισματικό διεθνές σύστημα. Μάλιστα. Φανταστείτε λοιπόν... Όλοι μαζεύουν και οι δικοί μας τροϊκοκρατούμενοι ετοιμάζονται να το εκποιήσουν. Μάλιστα προβάλλεται και στις εφημερίδες ο διοριστής ως αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος με δήλωση ότι το θέμα του χρυσού συμπεριελήφθη σε ενδεχόμενες ενέργειες για διάσωση της κυπριακής οικονομίας από τα τραγικά διέξοδα και την χρεοκοπία που την οδήγησε η πενταετής διακυβέρνηση του Χριστόφια. Είναι και η μόνιμη εποδός των μηχανισμών προπαγάνδας της νυν κυβέρνησης για να δικαιολογήσει τα πάντα. Λέει ότι φταίει η κυβέρνηση Χριστόφια,
την οποία βεβαίως ανέχτηκε και δεν ζήτησε την παρέτησή της, δεν την εξανάγκασε σε παρέτηση όταν και μπορούσε κιόλας. Κοιτάξτε, αν το δούμε και απλά μαθηματικά, η εκποίηση χρυσού δεν λύνει ουσιαστικά προβλήματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς είχαμε, ο χρυσός ο οποίος υπάρχει σήμερα. Και παρεπιπτόντως, θέτουμε και ακόμα ένα ζήτημα. Το θέμα αφορά την θεματοφυλακή του χρυσού. Όλο ένα και περισσότερες χώρες απαιτούν να τους επιστραφεί ο χρυσός τους, ο οποίος βρίσκεται υπό θεματοφυλακή σε άλλες χώρες. Δεν θέλω τώρα να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, αλλά είναι είπαμε ήδη πάρα πολλά, κύριε Μαυρίδη, να τα μαζέψουμε στο μυαλό μας για να δούμε και την συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο Κώστας ο Μαυρίδης, κυρίες και κύριοι, και υπενθυμίζουμε ξανά το που εστί ο χρυσός και ο άργυρος από την νεκρόσιμη μας ακολουθία.